Οι οποίες κάνουν σήμερα δράσεις όπως τις δικές μας. Τα αιτήματά μας είναι απλά, αφορούν τη δικιά μας υγεία, τη δικιά μας παιδεία. Και έχουμε δει ότι 6 μήνες που τα σχολεία ήταν κλειστά, η Υπουργός αμέλησε, δεν έδωσε ούτε ένα κονδύλιο για τη μάθησή μας, για τη μόρφωσή μας, για τα σχολεία μας. Είναι μια δυναμική απάντηση, γιατί είναι συνέχεια όλων των αγώνων που έχουμε κάνει και στα προηγούμενα διαστήματα. Και η προηγούμενη αλλά και η φετινή κυβέρνηση θέλουν να κάνουν το σχολείο μας ένα εξεταστικό κέντρο, να κατεβάζονται στην Τράπεζα Θεμάτων. Όλοι είμαστε εδώ πέρα για να φωνάξουμε δυνατά σήμερα, για να τους πούμε ότι δεν θα περάσει τίποτα, ότι δεν φοβόμαστε αυτά που λέει η κυβέρνηση με τους εισαγγελείς και ότι θα κάνουμε μαθήματα κάθε Σαββατοκύριακο. Θέλω να ρωτήσω πού ήταν η κυβέρνηση όταν το κενό στα καλλιτεχνικά, στα μουσικά και σε άλλα τόσα σχολεία έγινε διδακτική ώρα. Κάναμε τότε κάποια αναπλήρωση μαθήματος, δεν το νομίζω. Νομίζω ούτε εσείς το έχετε δει αυτό. Λοιπόν, τώρα να είμαστε όλοι συγκεντρωμένοι, να κρατάμε τις αποστάσεις μεταξύ μας και άμα γίνεται να φοράμε όλη μάσκα. Γιατί πάνω απ' όλα είμαστε υπεύθυνοι και καταλαβαίνουμε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Ξεκινάει η πορεία. Και με το που τελειώσει και φτάσουμε στο Υπουργείο, συνεχίζουμε μέχρι το εργατικό κέντρο έτσι ώστε να συντονίσουμε τους αγώνες μας. Ευχαριστώ. Χαιρετίζουμε τους μαθητές της Θεσσαλονίκης που σήμερα συναντιέστε με τους μαθητές εκατοντάδων σχολείων της Ελλάδας
και συντονίζετε το βήμα σας διεκδικώντας το αυτονόητο. Ένα σχολείο ασφαλές, με τη λήψη όλων των αναγκαίων υγειονομικών μέτρων, με μόνιμο προσωπικό καθαριότητας, με περισσότερες αίθουσες ώστε να μην ξεπερνάνε τα τμήματα τους 15 μαθητές, με δωρεάν μαζικά και επαναλαμβανόμενα τεστ σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, με κάλυψη των σχολείων από νοσηλευτικό προσωπικό. Ένα σχολείο που να μορφώνει με άμεσες προσλήψεις εκπαιδευτικών για να καλυφθούν όλα τα κενά. Ένα σχολείο που δεν θα εξοντώνει. Στο πλευρό σας είναι οι γονείς με τις ενώσεις, τους συλλόγους και τις ομοσπονδίες τους και οι εκπαιδευτικοί, οι δάσκαλοί σας, που στηρίζουμε το δίκαιο αγώνα σας, που είναι και δικός μας αγώνας. Μετά την οργανωμένη και συντονισμένη προσπάθεια από κυβέρνηση και Υπουργείο, με τη βοήθεια βέβαια των μέσων μαζικής ενημέρωσης, να διαστρεβλώσουν και να υποβαθμίσουν τα αιτήματά σας, μετά την επιχείρηση τρομοκράτησης από αστυνομία και εισαγγελείς, το Υπουργείο φτάνει στο απόγειο του εκβιασμού. Απειλεί με απουσίες, με περικοπή των αργιών και των ελάχιστων περιπάτων και καλεί τους διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς να συνεργήσουν σε αυτό. Δεν θα επιτρέψουμε στην κυβέρνηση να υψώσει τείχος ανάμεσα σε εμάς και τους μαθητές μας. Δεν θα γίνουμε το μακρύ χέρι της κυβέρνησης ενάντια στους αγωνιζόμενους μαθητές. Αλήθεια όμως, δεν είδαμε την κυβέρνηση να δείχνει τον ίδιο ζήλο να αναπληρώσει τις χιλιάδες χαμένες ώρες που χάνονται γιατί δεν τοποθετεί εκπαιδευτικούς. Ούτε την είδαμε να σπέβδει να εφαρμόσει τη σύγχρονη εξαποστάσεως εκπαίδευσης για τμήματα και μαθητές που τα σχολεία τους έχουν κλείσει λόγω κρουσμάτων κορονοϊού. Αντίθετα, την είδαμε να επιβάλλει μέσω της διοίκησης μεταστεγάσεις σχολείων, βάζοντας τα θεμέλια για μελλοντικές συμφωνεύσεις. Επειδή δεν ανεγείρονται νέα διδακτήρια, την είδαμε να προχωρά στις συνδείξεις τμήματων στο Γυμνάσιο Νέων Επιβατών, επιχειρώντας να στηβάξει πολλούς μαθητές σε αίθουσες χωρίς την απαιτούμενη χωρητικότητα, προκειμένου να εξοικονομήσει εκπαιδευτικούς, παίζοντας με την υγεία όλων. Εδώ και τώρα το Υπουργείο Παιδείας να αφήσει τα αστεία και την υποκρισία και να ικανοποιήσει τα αιτήματα μαθητών, γονιών, εκπαιδευτικών. Απαντάμε λοιπόν στο Υπουργείο πως τα σχολεία δεν τα κλείνουν οι αγώνες των μαθητών. Τα σχολεία τα κλείνει η πολιτική της κυβέρνησης, που αντί να λύσει τα δίκαια αιτήματα της εκπαιδευτικής κοινότητας, επιλέγει τον δρόμο του εξοπλισμού και της τρομοκρατίας. Σήμερα, παιδιά, παρακολουθείτε και δίνετε σε όλους το πιο μεγάλο μάθημα. Πώς να μην σκύβουμε το κεφάλι, πώς να δίνουμε τους αγώνες για όλα όσα δικαιούμαστε. Και για μας είναι η ελπίδα η φωνή σας που υψώνεται κάτω από τη μάσκα. Ενώνουμε λοιπόν μαζί με τη δική σας και τη δική μας φωνή και συνεχίζουμε το δίκαιο και ρεαλιστικό αγώνα μας για τη μόρφωση και τη ζωή που μας αξίζει. Ως Δέλτα Σίγμα της Ομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων Κεντρικής Μακεδονίας, χαιρετίζουμε τη σημερινή κινητοποίηση των μαθητών. Απευθυνόμαστε ξεχωριστά σε όλες τις ενώσεις, σε όλους τους συλλόγους γονέων, σε όλους τους γονείς ξεχωριστά. 14 μέρες λειτουργίας των σχολείων και ήδη το ένα μετά το άλλο κλείνει, είτε εξ ολοκλήρου είτε τμηματικά. Ως αποτέλεσμα του ανοίγματος, χωρίς κανένα ουσιαστικό μέτρο προστασίας για τους μαθητές, για τους εκπαιδευτικούς από την πανδημία. Ως πότε θα ανεχόμαστε αυτή την κατάσταση? Να στηβάζονται τα παιδιά 25 και 30 στις τάξεις, με μοναδικό εφόδιο τη μάσκα και χωρίς τις απαιτούμενες αποστάσεις. Να μην απολυμμένονται, να μην καθαρίζονται οι χώροι του σχολείου, να μην προσλαμβάνεται προσωπικό καθαριότητας. Να μας λένε πως τα σχολεία είναι ανοιχτά, αλλά να κάνουν 3 ώρα και 4 ώρα στη δευτεροβάθμια και να μην λειτουργούν τα ολοήμερα δημοτικά. Να πληρώνουμε από την τσέπη μας τα τεστ όταν υπάρχει περιστατικό στο σχολείο ή όταν το παιδί μας έχει έναν απλό πονόλεμο. Να μην υπάρχουν νοσηλευτές σε κάθε σχολείο, αλλά και εκτίμηση για την κατάσταση που υπάρχει. Εμείς λέμε φτάνει, ως εδώ. Φτάνει πια η κοροϊδία για την ατομική ευθύνη. Καιρός να αναλάβει η κυβέρνηση τη δικιά της ευθύνη. Και αντί να στοχοποιεί μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, διαδίδοντας ψέματα στα φιλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης πως τάχα οι καταλήψεις είναι ενάντια στη μάσκα ή πως όσοι αγωνιζόμαστε για όρους υγιεινής και ασφάλειας θέλουμε κλειστά σχολεία, να ακούσει το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας και να πάρει τα απαιτούμενα μέτρα προφύλαξης για την πανδημία, προκειμένου τα σχολεία να μπορέσουν να λειτουργήσουν και να μην κλείσουν λόγω του κορονοϊού. Να γνωρίζει η κυβέρνηση πως όταν διακυβεύεται η υγεία των παιδιών μας και των οικογενειών μας,
όσα ψέματα και να πει, ό,τι κατασταλτικούς μηχανισμούς και να χρησιμοποιήσει, εμείς θα υπερασπιστούμε το δίκαιο τους μαθητές. Γιατί αν γλιτώσει το παιδί, υπάρχει ελπίδα. Όλοι μαζί, ενωμένοι, θα αγωνιστούμε για σχολεία ανοιχτά, για σχολεία με ασφάλεια. Ευχαριστώ.